Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, μια εκκρεμότητα σχεδόν 9 μηνών, έκλεισε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup με εκταμίευση δόση μεγαλύτερη του αναμενόμενου ποσού, με περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος και την δέσμευση των Ευρωπαίων αξιωματούχων να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές στο τέλος του προγράμματος. Ωστόσο, μπορεί η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να θεώρησε τη συζήτηση για το χρέος του Eurogroup ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους, όχι όμως και ως ένδειξη υπαγωγής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σε μια 25ετία και σε 4 φάσεις θα ολοκληρωθεί πλήρως το πλάνο ανάπτυξης Lambda Development για τον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το οποίο και προβλέπει την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, καθώς και την ανάπτυξη πρότυπων αθλητικών εγκαταστάσεων ως υπενθύμηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς του 2004. Η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει χρήση τουρισμού και αναψυχής με έμφαση στην ανέγερση ενός πύργου κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, την δημιουργία μιας νέας παραλίας ελεύθερης πρόσβασης, μαρίνα και ενιδρίο. Το φιλόδοξο σχέδιο της εταιρείας κατατέθηκε χθες προς έγκριση, με τις αισιόδοξες φωνές να μιλούν για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2018, αν και οι κρεμότητες που παραμένουν είναι πολλές και σημαντικές προκειμένου να μπει η επένδυση σε φάση υλοποίησης. Σε μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων αναδεικνύεται η εξωστρέφειά τους. Με δεδομένη την συνεχή πτώση της κατανάλωσης, οι Έλληνες βιομήχανοι αναζητούν τη τύχη τους στις ξένες αγορές παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα περιθώρια για περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών είναι μεγάλα και γι' αυτό το λόγο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων επιδιώκει να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξαγωγικές με καινοτόμα προϊόντα και άριστη ποιότητα. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων λοιπόν κάνουν προσπάθειες ανοίγματος σε αγορές του εξωτερικού που παλαιότερα δεν είχαν προσεγγίσει και πολλές από αυτές στέφονται με επιτυχία. Ανωδικά κινείται η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει 808,50 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,10% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.